Με ένταση και ταυτόχρονα μήνυση και ασφαλιστικά μέτρα, ξεκίνησε σήμερα η υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την κοπή πεύκων εντός του κημητηρίου του Αγίου Κωνσταντίνου. Για λόγους ασφαλείας πρέπει να κοπούν τα δέντρα και ας γίνει κάτι να κοπούνε, γιατί κινδυνεύουν άνθρωποι, όπως κινδύνεψε ο άνθρωπος και σκοτώθηκε, να κόψουν και αυτά τα δέντρα που είναι και εδώ στον Αγίο Κωνσταντίνο, αλλά και κάτω προς το εργατικό κέντρο. Κινδυνεύουν οι άνθρωποι να περάσουν με κάνα μάξι να τους σκοτώσουν. Αρχή έγινε από ένα πεύκο, το οποίο ο κορμός έγερνε προς το δρόμο και που στη θέα της διαδικασίας κοπής ξέσπασαν αντιδράσεις από μερίδα πολιτών. Όπως εξήγησαν πολίτες που αντιδρούν σε αυτή την απόφαση, πριν την κοπή θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί μια σειρά από άλλα μέτρα, καθώς το κημητήριο είναι αφημένο εδώ και χρόνια στην τύχη του, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι οι διαδικασίες που ξεκίνησαν έγιναν χωρίς την επιστασία γεωπόνων του Δήμου. Άλλωστε, αντίστοιχες διαμαρτυρίες σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα και σε άλλες περιοχές που προχώρησαν σε κοπή. Νομίζω ότι αυτό που κάνουν είναι κάτι βίαιο και για το κλίμα και για τη ζωή των ανθρώπων εδώ. Η υπηρεσία Πρασίνου τόσα χρόνια τι έχει κάνει εδώ, όλες οι υπηρεσίες που περάσανε, τι συντήρηση κάνει, τα δέντρα ακόμα και τα μικρά, τα φυτά, τέλος πάντων επηρεάζουν το μικροκλίμα. Όταν είναι ένας καύσωνας, πού θα πάνε οι κάτοικοι, να κρυφτούν κάτω από τα λουλούδια? Θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να αντιδράσουμε ως κάτοικοι και ως ενεργοί πολίτες και να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον. Αυτό είναι ένα κοινό αγαθό. Την ίδια ώρα πάντως στην περιοχή κάτοικοι εξέφρασαν την ανάγκη για ουσιαστική μέρημνα, καθώς η επικινδυνότητα των δέντρων είναι δεδομένη και πρόχειρες λύσεις σίγουρα όχι αποτελεσματικές. Είναι επικίνδυνο, δηλαδή όταν πέσει αυτό στη σκλαδενίτη που είναι, και σπίτια θα χαλάσει, και άνθρωποι θα σκοτώσει, και μαγαζί απέναντι αυτό. Τα επικίνδυνα πρέπει να φεύγουν. Κάτοικοι της περιοχής σημείωσαν με νόημα ότι στην περιοχή που πριν από λίγους μήνες έχασε από πτώση πεύκο ένας άνθρωπος στη ζωή του, απαιτείται σοβαρότητα, καθώς ούτε το να κόβονται δέντρα χωρίς λόγο είναι λύση, όπως επίσης λύση δεν είναι, αν κάποιο δέντρο είναι επικίνδυνο, να μην απομακρύνεται. Θα ήταν καλή ιδέα να ελέγξουν, να δουν την κατάσταση των δέντρων, εάν είναι τα δέντρα υγιείς. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι απλώς να τα φροντίσουν, έτσι ώστε να μην γίνει πάλι αυτό το ατύχημα που είχε γίνει εδώ πέρα πριν μερικούς μήνες.